Άνω μικρασιατικός ελληνισμός και η καταστροφή που προηγήθηκε της προσφυγιάς είχε μελωδία, αυτή σίγουρα θα έφερε ένα τεράστιο συγκινησιακό φορτίο με τη σκοτεινιά που έχει ο ξεριζωμός, ταυτόχρονα με τη θύμηση από το φως των χαμένων πατρίδων. Θα είχε σίγουρα δραματικούς ήχους, θα είχε συγκινησιακούς ήχους. Το αν η μουσική είναι ευρωπαϊκή ή όχι δεν έχει σημασία. Η μουσική είναι μία, είναι παγκόσμια και σημασία έχει να βγάζει το συναίσθημα από όλο αυτό το οποίο τράβηξε αυτός ο ελληνισμός. Εκατό χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, οι μνήμες ξεπηδούν και απόψε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου, το μεγάλο αφιέρωμα που αναμένεται να γίνει ξεκινάει με συναυλία με ακούσματα από τις χαμένες πατρίδες. Έργα του Γιάννη Κωνσταντινίδη και του Μανώλη Καλομήρη, που γεννήθηκαν στη Σμύρνη, την οποία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν. Η ελληνική παραδοσιακή μουσική είναι τόσο πλούσια και κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει τη δική της παραδοσιακή μουσική, όπως και η Κρήτη έχει τη δική της φυσικά παραδοσιακή μουσική. Αυτό λοιπόν, αυτή η τεχνοτροπία όπως τη λέμε, της χρήσης δηλαδή παραδοσιακής μουσικής στην έντεχνη μουσική δημιουργία, είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησε για την Ελλάδα ο Καλομήρης και ακολούθησαν στην πορεία αυτή και άλλοι συνθέτες. Ιδιαίτερα έντονο συναισθηματικό φορτίο, το οποίο από τους απογόνους μέχρι και το σημερινό κόσμο, όλοι περνάει και από τους παππούδες, τα παιδιά και στα γκόνια, περνάει αυτό το στοιχείο. Και ειδικά οι Έλληνες έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό, να μην αποκόβουμε με το παρελθόν μας. Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Βίρονα Φιδετζή, θα μεταφέρει το έντονο συνέστημα της μουσικής των χαμένων πατρίδων, που εκκινώντας τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, συγκεντρώνουν ήδη τεράστιο ενδιαφέρον σε μια πόλη όπως το Ηράκλειο, που φέρει έντονα το προσφυγικό στοιχείο. Είναι μια μεγάλη καταστροφή, η χειρότερη καταστροφή, και νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, η καθημερινή ζωή των σύγχρονων Ελλήνων είναι επηρεασμένη από εκείνη την καταστροφή και υπ' αυτή την έννοια η καθημερινότητά μας είναι μία μνήμη και μία απόδοση τιμής σε εκείνη την περίοδο.